Μία τελεία λοιπόν, κύριε Νικόλα Κόπουλα. Κύριε Πέρκα, σε εσάς θα έρθω και να ρωτήσω έτσι λίγο πιο προβοκατόρικα αυτό που ρωτάει ο κύριος Νικολακόπουλος. Δεν θέλετε εσείς να γίνουμε Ευρώπη, κυρία Πέρκα? Αλίμονο, δεν θέλετε να μπει μία τάξη ώστε να μην μπορούν 100 άτομα να κλείνουν τον δρόμο και να μην μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του? Αλίμονο. Να σας πω τώρα, γιατί θα, λίγο κι εγώ θα γίνω επικριτική, γιατί άκουσα και φοβερά πράγματα. Το ένα είναι αυτό με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο υποσχόταν 4% ανάπτυξη, 4% εργασία για όλους. Θα τα πούμε γι' αυτό. Όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη. Το μόνο που πραγματικά είναι συνεπής από την αρχή μέχρι το τέλος, νόμος και τάξη. Σε πολλά εισαγωγικά και με πολύ κακά αποτελέσματα. Και μιλώ και για τις επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες, μιλώ για τις επιθέσεις στο σπίτι του κ. Ινδάρε, για ξεγύμνωμα διαδηλωτών. Είναι φανερό, πρώτον, ότι δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που έρχεται αυτό το νομοσχέδιο για ψήφιση. Ήδη ο κ. Νικολακόπουλος, από την τοποθέτησή του, φάνηκε ότι η διάκριση των εξουσιών δεν έχει και πολύ σημασία, όπως δεν έχει και η τήρηση του συντάγματος. Θα γίνουμε λέει ευρωπαϊκή χώρα και δεν περιορίζουμε. Είναι πολύ καθαρό το τι επιτρέπει το Σύνταγμα και ότι λέει το Σύνταγμα της χώρας για τις συνατρίσεις. Τόσο πολύ καθαρό και με ποιους περιορισμούς, που πραγματικά εδώ μπαίνουν άλλοι δύο. Και να έχει προϊόν. Παραπέμπει στον κοινό νομοθέτη. Ακούστε λίγο. Παραπέμπει στον κοινό νομοθέτη το Σύνταγμα. Μην το διαφεύγετε λίγο. Γιατί δεν μπορείτε να ερμηνεύετε όπως θέλετε και το Σύνταγμα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει ξεσηκωθεί ο πολιτικός κόσμος. Είπε ότι δεν είναι τυχαίος ο χρόνος. Βεβαίως και φοβάται η Νέα Δημοκρατία μια λαϊκή οργή, η οποία αργά ή γρήγορα θα εκφραστεί, γιατί πραγματικά τα πράγματα είναι τραγικά. Και όσο ό,τι αφορά το πρόγραμμα που δεν έχει τηρηθεί, όχι μόνο τίποτα, μπαίνουμε σε βαθιά ύφεση και πρώτης πανδημίας, να μην επικαλούμαστε τον κορονοϊό, και σε δικαιώματα και ελευθερίες. Πού το είδε πρώτης πανδημίας να υπάρχει ύφεση? Δεν θα με διακόπτετε, ωστόσο εγώ θα πω ότι το Ιούλιο του 2019 στο πρώτο τρίμηνο πήρατε πολύ μικρότερη ύφεση από την Ευρώπη. Και το πρώτο τρίμηνο υπάρχει ήδη. Δεν θα έπαθα όμως την οικονομία Όχι, γιατί πετάγονται κουβέντας και το έχουμε πει τόσες φορές. Να μην τα συνδέσουμε, κύριε Νικολακόπουλο και κυρία Πέρκα. Εγώ θα τελειώσω όμως την πρότασή μου. 2,8 ανάπτυξη τον Ιούλιο του 19, ένα το τρίτο τρίμηνο, 0,7 το πρώτο του 20 πριν την πανδημία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κόσμος θα ξέρει. Κυρία Πέρκα, εσείς δεν θα το ψηφίσετε το νομοσχέδιο, έτσι? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Την πρόταση την ακούσαμε όμως. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αν θέλει να υπάρχει κάθε τόσο, κάνετε. Ένα λεπτό, κύριε Νικολακόπουλε. Ναι. Κάθε τόσο κάνετε καλέσματα στο κίνημα αλλαγής για τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Το κίνημα αλλαγής θα το ψηφίσει? Το κίνημα αλλαγής είναι ιστορικό του λάθος να ψηφίσει αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω γιατί αυτό πια δεν είναι θέμα της αριστεράς με την κλασική έννοια, είναι θέμα των προοδευτικών δυνάμεων. Mm-hmm. Επειδή κάτι ακούστηκε για την κοινή γνώμη και επικαλείται πολλές φορές στην Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, αυτό είναι κάτι που χειραγωγείται πολλές φορές και από τα μέσα, το πώς παρουσιάζονται οι διάφορες διαδηλώσεις κτλ. Αλλά δεν αρκεί. Η αλήθεια στο τέλος φαίνεται. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ έναν πολίτη του οποίου θα επιβληθεί να μην μπορεί να ασκεί αυτό το δημοκρατικό του σε πλαίσια. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει πλαίσιο, δεν είναι χύμα. Ανέφερε και η κυρία Γιάμαλη πριν για το προεδρικό διάταγμα του 120, που υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει πλαίσιο, βεβαίως και υπάρχει πλαίσιο. Είσαστε ικανοποιημένοι δηλαδή από την κατάσταση που υπάρχει στις διαδηλώσεις μέχρι σήμερα? Σας παρακαλώ, τα επεισόδια πολύ, τα οποία έχουν συμβεί όλο αυτό πολύ. Το χρονικό διάστημα θεωρείτε. Τα επεισόδια είναι ζήτημα αστυνόμευσης, κύριε Νικόλα. Ότι το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές. Αλλά θέλω να ακούσω σας, κύριο Βουλά. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν τέτοια επεισόδια, αλλά δεν έχουν και δημοκρατία. Αυτό με βάζει να επιλέξω. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μία λύση. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν και τους πολίτες που θέλουν να πάνε στη δουλειά τους. Να κόψουμε τις διαδηλώσεις. Δεν είπαμε αυτό. Εγώ σας λέω, το πλαίσιο που προτείνεται είναι αντισυνταγματικό. Το έχει πει και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Το έχουν πει και η Ένωση Δικαστών. Είναι σαφώς αντιδημοκρατικό. Και μετά τις τροποποιήσεις είναι αντισυνταγματικό, κυρία Πέρκα. Δεν μπαίνει σε κουβέντα. Κυρία Πέρκα, και μετά τις τροποποιήσεις λέτε ότι είναι αντισυνταγματικό? Για ποιες τροποποιήσεις ακριβώς? Τις τροποποιήσεις που μετά από επικοινωνία του κυρίου Καμίνη με τον κύριο Χρυσοχοίδη πέρασαν για δικαστικό στο πρώτο στάδιο της αποδοχής του αιτήματος της διαδήλωσης, για εισαγγελέα μαζί με την αστυνομία για τη διάλυση της διαδήλωσης. Κατάργηση του ιδιώνυμου. Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτές οι τροποποιήσεις το φέρνουν σε εκείνο το σημείο. Θα μπορούσε να γίνει. Μάλιστα. Θα δούμε την κατάργηση του ιδιώνυμου. Ξεκινήσουμε από την πρώτη. Ποια είναι η κατάργηση του ιδιώνυμου?